Καλώς ήρθες αγαπημένα, αγαπημένη μου λοιπόν στο κανάλι μου, στο ακάσταρό. Είμαι ο Ακάς, αριθμολόγος, ερευνητής αστρολόγος, ερμηνευτής καρτών ταρό και θα κάνουμε λοιπόν μία ανάλυση η οποία έχει απίστευτο ενδιαφέρον. Όπως βλέπεις λοιπόν θα περνάνε και στην οθόνη σου, έχουμε και τα 4 decks βεβαίως, περνάνε στην οθόνη σου λοιπόν 4 επιλογές, 4 ιδιαίτερα σύμβολα, τα οποία είναι, η ανάλυση αυτή έρχεται αμέσως μετά από την πύλη του Λέοντα, μετά από τις 8-8. Το συγκεκριμένο ρήξιμο είναι άχρονο και μπορεί άνετα να συνδυαστεί και με την πύλη 8-8. Εντάξει, θα πάρεις πολλές πληροφορίες, ήδη γίνεται χαμός, έχει αρκετά views και επίσης, ναι, έχει αρκετά views, δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε μην το χάσεις αν δεν το έχεις δει, μπες να τη δεις αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα το εξής. Τι σημαίνουν αυτοί οι συμβολισμοί? Δεν είναι τυχαίο. Πρώτα απ' όλα και τα ονόματα, αλλά και αυτές οι εικόνες που βλέπεις, τις έχω φτιάξει εγώ. Εντάξει. Τώρα με ποιο τρόπο και τα λοιπά και βγαίνουν έτσι μυστήρες, τι είναι άλλο αυτό, μην μπλεχτούμε τώρα. Επέλεξε με την καρδιά σου, με την ψυχή σου. Μην το πολύ σκέφτεσαι, θέλει μου γρήγορα αυτές, γρήγορες αποφάσεις. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή λοιπόν όπως βλέπεις, έχει να κάνει με μια ουράνια ημισέλινο. Ποιο είναι όμως το βαθύτερο νόημα? Το βαθύτερο νόημα λοιπόν εδώ, διότι αντιπροσωπεύει τις μυστήριες εκείνες δυνάμεις της ψυχής της νύχτας, διέστηση, αλλά και μια εσωτερική μυστήρια σοφία. Η κρυσταλλική σφραγίδα λοιπόν έρχεται και σφραγίζει πραγματικά και συμβολίζει το αιώνιο, την αλλαγή, αλλά όμως και τον κύκλο της ζωής και ό,τι περιλαμβάνει ο κύκλος της ζωής και πολλές αλλαγές. Μάλλον υπάρχει, να το πω διαφορετικά, η ενέργεια ώστε να έρθουν και να δημιουργηθούν αλλά και να ξεπεράσουμε αυτές τις αλλαγές, εντάξει. Μετά τι έχουμε? Έχουμε μετά το εθέριο μάτι. Το εθέριο μάτι λοιπόν είναι η εσωτερική ματιά της ψυχής, η προστασία, αλλά είναι όμως και η πύλη, αν θέλεις, η πόρτα με τη σύνδεση σε άλλες διαστάσεις. Εντάξει. Και τέλος, αυτό που θα επιλέξω εγώ, που το έχουν επιλέξει λίγοι, διότι ίσως λίγοι το καταλάβανε, τέλος πάντων, είναι η αρκανική σπήρα. Εγώ όντως έχω μία λόξα γεωμετρικά με κάποια σχήματα τα οποία κάνουν σαν σπήρα. Αυτή λοιπόν η σπήρα τι συμβολίζει? Την αποκάλυψη των μυστηρίων. Και πόσο λίγο στο ακριβώς με αυτά που κάνω και εγώ και με το κανάλι κτλ. Είναι η πνευματική ανάπτυξη και η πνευματική επανάσταση κατά κάποιο τρόπο. Διότι, γιατί αγαπημένοι, αγαπημένες μου, διότι όπως γράφω και λέω πολλές φορές, αυτό το κανάλι, έστω με το δικό του τρόπο που έχει, σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Και τέλος, είναι αυτό πάλι που λέω και το έχω πει πολλές φορές, η εσωτερική διασύνδεση όλων των ανθρώπων σε ένα ψυχικό, ας το πούμε, επίπεδο, όπου συνδέονται με μία αόρατη κλωστή και άλλες φορές έρχονται πολύ κοντά, αυτή η κλωστή του στραβά και έρχονται πολύ κοντά, ή είναι απομακρυσμένοι και ή θα έρθουν κοντά μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Διότι στην ουσία αυτό το οποίο θέλει να μας πει αυτό το σύμβολο είναι ότι όλα τα πάντα είναι ενωμένα. Ο κόσμος, η γη, η φύση, τα ζώα, το ηλιακό μας σύστημα, το σύμπαν, όλα στην ουσία είναι ένα. Εντάξει, αυτό. Οπότε, έχεις δύο τρόπους να επιλέξεις. Ή επιλέγεις σύμφωνα με τις εικόνες που έχεις δει. Υπάρχει και ψηφοφορία, πάντα προτού ανεβάσω μία ανάλυση, υπάρχει και μία σχετική ψηφοφορία. Αν είσαι καινούριος μπορείς να μπεις, να τη δεις. Απλά μία ψηφοφορία γίνεται, όπου θα δεις και εκεί τις εικόνες. Οπότε επιλέγεις ή βάση με τις εικόνες που βλέπεις και λες ωραία, ή αν θέλεις, με βάση τα DEX. 1, 2, 3, 4. Αντιστοιχούν και στα αντίστοιχα 4 σύμβολα με τη σειρά. Εντάξει. Μπες ρε παιδί μου, εγώ δυσκολεύομαι, θέλω να επιλέξω και με τα DEX. Οπότε αυτό το οποίο θα κάνω εγώ τώρα είναι θα τα μαζέψω. Για να ξεκινήσει λοιπόν η ανάλυση μας. Εντάξει, ελπίζω να έχεις επιλέξει. Θα πάρω εγώ, θα ανακατέψω λιγάκι και θα πάμε να δούμε λοιπόν, να αναλύσουμε την ουράνια ημισελήνο.
Λοιπόν, πάμε να επιλέξουμε. Η Εγκράτεια. Ο Πύργος. Ο Άσος Ξυφών. Και μία Βασίλισσα Κούπα. Δες αυτές τις τέσσερις ενέργειες. Πώς να δεις, κοίταξε να δεις. Δεν εγώ τι λέω έτσι. Δεν χρειάζεται να ρίχνουμε για μένα πάρα πολλά χαρτιά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πληροφορία. Για μένα, με τέσσερα χαρτιά, είναι θησαυρός, τέσσερις κάρτες είναι θησαυρός πραγματικά, όπου μπορείς να προσεγγίσεις την αλήθεια. Όντως, έχεις ευλογίες. Είσαι ένα άτομο, η Εγκράτεια αυτό ορίζει, είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι ευλογημένο. Χρειάζεται να πιστέψεις στο θαύμα, πρέπει να έχεις πίστη. Πίστεψε στην καθημερινότητα των θαυμάτων, διότι κάθε μέρα που ζούμε όντως είναι ένα θαύμα, έτσι. Δεν το λέω ειρωνικά, γιατί είναι όντως στην Ελλάδα το να ζεις πραγματικά μπορεί να είναι και ένα θαύμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πω σε ανθρώπινο επίπεδο, σε ανθρώπινη ύπαρξη, η καθημερινότητα που ανοίγουμε τα μάτια μας και σηκωνόμαστε να πάμε, να μιλήσουμε, να ζήσουμε, να πιούμε νερό, να πάμε, να δούμε τους ανθρώπους μας, δεν ξέρω τι άλλο, είναι πραγματικά ευλογία. Από την άλλη, η ζωή να είναι γεμάτη ανατροπές, ξαφνικά πράγματα. Εδώ αν θέλεις είναι το χέρι του Θεού ή αλλιώς να το πω έτσι, ο κεραυνός του Άρη, όπου, του πλανήτη Άρη, που, συμβολικά το λέμε, όπου έρχεται να γκρεμίσει ξαφνικά αυτά τα οποία νομίζαμε εμείς ότι τα είχαμε ως δεδομένα. Μία δουλειά η οποία τελικά δεν είναι για μας, ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι για μας, ένας γάμος ο οποίος έχει τελειώσει, ένας έρωτας ο οποίος δεν μας τράβηξε, δεν μας πήγε, δεν μας τέριαξε, μια φιλία η οποία τελικά κατέρευσε, μια συνεργασία η οποία τελικά δεν είχε μέλλον, όλα αυτά τα οποία έρχονται πολλές φορές και γίνονται και ξαφνικά μάλιστα. Μας πιάνουν στο ξαφνικό εμάς. Εσύ που πήγαινες δηλαδή το πρωί στη δουλειά σου, ξαφνικά κάτι σου ανακοινώνουν και σε σοκάρει. Σε σοκάρει στο γεγονός ότι ο τάδε παράδειγμα χάρη παραιτήθηκε και έφυγε, εντάξει, ή ξέρω εγώ ότι μια συνεργασία τελειώνει ή ότι η εταιρεία εξαγοράστηκε. Κάποια πράγματα τα οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, όμως η ζωή αυτό διδάσκει. Από την άλλη όμως αυτή η κάρτα με την Εγκράτεια σου λέει ότι μη φοβάσαι. Η ζωή έτσι έχει αλλαγές. Από την άλλη τώρα πρόσεξε να δεις όπως πηγαίνουμε στην ιστορία και έρχεται εδώ πέρα και σου λέει άσος Ξυφών, ξέρεις κάτι. Εσείς λοιπόν που έχετε την ουράνια ημισέλινο και έχετε αυτή την εσωτερική διέστηση, αυτή την εσωτερική διόραση και ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται, μπορώ να τολμήσω να πω ότι τα γνωρίζετε όλα. Τα γνωρίζετε εκ των προτέρων. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να ξαφνιαστήκατε ή από τις πληροφορίες ή από τα νέα ή από τα γεγονότα, αλλά μέσα σας τα περιμένατε. Με κάποιο τρόπο τα περιμένατε. Ο Άσος Ξυφών πρώτα απ' όλα σημαίνει δύναμη, αλήθειες, στηρίζομαι στην αξία μου. Μη φοβηθείτε τίποτα. Μπορείτε να στηριχθείτε στη δική σας αξία, στις δικές σας αξίες, στις δικές σας δυνατότητες. Ο Άσος Ξυφών σας αναγκάζει να σηκώσετε το σπαθί της αλήθειας, το σπαθί το δικό σας, να σταθείτε στα πόδια σας και να προχωρήσετε. Πού πάτε όμως, τι γίνεται? Εδώ έχουμε μία Βασίλισσα Κούπα. Η Βασίλισσα Κούπα είναι μία πολύ γλυκιά κάρτα, η οποία τι σημαίνει? Σημαίνει η γλύκα της ζωής. Σημαίνει η διέστηση της ζωής. Σημαίνει η σοφία της ζωής, η οποία όμως έρχεται μέσα από την καρδιά. Προσέξτε, υπάρχουν διαφόρων ειδών σοφίες. Εδώ μιλάμε για τη σοφία της καρδιάς λοιπόν. Είστε άτομα πολύ διαισθητικά. Είστε άτομα τα οποία μπορείτε να συνδεθείτε με το θεϊκό κομμάτι και με άλλες ψυχές που έχουν ίσως αναλυθεί πάρα πολύ εύκολα και να πάρετε πληροφορίες. Αυτό το οποίο όμως θέλω να σας πει αυτό το σύμβολο είναι ότι είστε ψυχές οι οποίες έχετε πολύ γλυκά μέσα σας, έχετε πολύ διέστηση, μην χάσετε τον εαυτό σας, μην μπείτε σε διαδικασία να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας και να πείτε είμαι πολύ ευαίσθητη, είμαι πολύ ευαίσθητος. Ναι είστε και να είστε, προσέξτε, ναι είστε και να είστε. Όχι, μπαίνουμε και θα μπούμε σιγά σιγά σε μια εποχή όπου η ευαισθησία
είναι προνόμιο λίγων ανθρώπων. Τολμώ να πω. Διότι εμείς οι άνθρωποι, και το παρατηρώ πάρα πολύ, παλιά θεωρούσα μόνο τους βόρειους λαούς σκληρούς, άτεγκτους, ψυχρά λογικούς και άμα σ' αρέσει. Βλέπω όμως ότι δυστυχώς σε ένα επίπεδο και στην Ελλάδα έχει έρθει αυτό και υπάρχει. Δεν λέω ότι είναι καθολικό, λέω όμως ότι τουλάχιστον στις δικές μου συναλλαγές, να το πω έτσι με κάποιους ανθρώπους, παρατηρώ κάποιες τέτοιες συμπεριφορές. Λείπει κατανόηση. Εσείς είστε άνθρωποι συμπονετικοί και με κατανόηση. Μην το χάσετε λοιπόν. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Μην χάσετε τον εαυτό σας. Εντάξει. Αυτό είναι όλη η ουσία. Με τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή, μην χάσετε τον εαυτό σας. Να παραμείνετε άνθρωποι οι οποίοι αναζητάτε την αγάπη και την καρδιά. Πάμε στο δεύτερο. Κρυσταλλική σφραγίδα. Έλα εδώ τώρα. Κρυσταλλική σφραγίδα. Τι λες τώρα. Οι αλλαγές, ο κύκλος της ζωής, το σφράγισμα, εσείς πρέπει να δείτε λίγο αν έχετε μία μεγάλη σφραγίδα η οποία είναι το μη. Δηλαδή, όπως έχω εγώ εδώ, αυτό εδώ πέρα το μη. Αν το έχετε και εσείς, ή στο δεξί ή στο αριστερό χέρι ή και στα δύο. Είναι μία σφραγίδα. Στη χειρομαντία λοιπόν, αυτή η σφραγίδα και αυτό το γράμμα μη, υπάρχουν και άλλα σύμβολα, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά παίρνω αυτό κυρίως παίρνουμε τώρα, έρχεται πολύ σωστά να μας πει ότι έχει βγει μία βασίλισσα κούπα, είναι ένα σύμβολο διέστησης, είναι ένα σύμβολο και το σύμβολο που κάνουμε τώρα, την κρυσταλλική σφραγίδα, αλλά και το γράμμα μη που υπάρχει στο χέρι μας, είπα μη και στα δύο ή στο δεξί και στο αριστερό, ναι. Είναι μια υπόσχεση της ψυχής σας που έχει αποτυπώσει αυτή τη σφραγίδα ότι θα κάνετε καλές πράξεις, θα βοηθάτε. Εδώ η Βασίλισσα Κούπα είναι πολύ γλυκιά, πολύ διαστητική, έχει πολύ καρδιά μέσα της, αγαπάει εύκολα, φροντίζει, θέλει να δώσει. Αυτό λοιπόν είναι το πολύ σημαντικό και γι' αυτό βγήκε και αυτή η κάρτα. Έχετε υπόψη σας. Διότι αυτή η σφραγίδα σας έχει επιλέξει, αν θέλετε. Το σχέδιο ζωής λοιπόν σας έχει επιλέξει για να κάνετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Έχετε έρθει λοιπόν να δώσετε πολύ αγάπη. Το ξαναλέω. Θα μου πεις, θα πάρω, θα κάνω. Ωραία, κοιτάξτε. Επειδή στον κάθε άνθρωπο τώρα εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω το σχέδιο ζωής, έρχεται με αυτό που έχει βγει, δίνω. Εντάξει, το δεξί χέρι σημαίνει δίνει. Γιατί το χέρι το δεξί είναι που, εντάξει, δίνουμε τα λεφτά, παίρνουμε και τα λεφτά, αλλά δίνουμε όμως, πρέπει να δώσουμε για να πάρουμε. Πολλές φορές όμως αυτό που μπορείς να πάρεις μπορεί να είναι λιγότερο. Εσύ μείνε σε αυτό. Δεν θα σου το εξηγήσω περισσότερο. Είναι ένα ενεργειακό κομμάτι, ένα ενεργειακό φαινόμενο. Είναι το σχέδιο ζωής του καθενός. Κυρίως βγαίνει σε εσάς ότι πρέπει να δώσετε. Όπως πρέπει και εγώ να δώσω. Πρέπει να δώσω. Τι να κάνουμε. Πρέπει να δώσουμε. Πρέπει να δώσουμε, διότι το γράμμα μη. Να δω πώς θα το πω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το γράμμα μη συνδέεται και με πράξεις αρνητικές. Κακές. Εντάξει. Να σου πω 2-3 πραγματάκια. Και πνευματικά κακές, αλλά και ουσιαστικά κακές. Τι εννοώ. Να πάρεις εκδίκηση. Να κάνεις κακό, να κάνεις κακό, να μην σε νοιάζει καθόλου ότι θα κάνεις κακό, με αποτέλεσμα δημιουργείται κάρμα, να το πω έτσι, είναι το ίδιο και το τι ατό, όπως και να το κάνουμε, και αυτό έρχεται και σε χτυπάει ανεπανόρθωτα, μέχρι να πάρεις το μάθημά σου. Γι' αυτό το λέω, εντάξει, αυτό ήθελα να πω, ξαναγύρνα πίσω, αν θέλεις την ανάλυση στο βίντεο, να το ακούσεις πολλές φορές για να το καταλάβεις. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, μια μεγάλη αίρια. Λαμπρά. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν υπότι ξυφών. Ωραία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε έναν βασιλιά μπαστούνι. Δυνατές ενέργειες.
Και εδώ έχουμε ένα 7 πεντάκτινο. Λοιπόν, εσύ χτίζεις πράγματα. Χτίζεις πράγματα. Έχεις ευλογίες. Ξεκινάω από αυτή την κάρτα πρώτα, έτσι. Το έχεις καταλάβει. Η ζωή σε οδηγεί. Η ζωή σε οδηγεί εκεί που πρέπει να σε οδηγήσει με τον αριθμό 7, που είναι και ένας ιερός αριθμός, είναι και ο αριθμός της προστασίας, της ιερότητας, της πίστης, του Θεού, αν θέλεις. Η μεγάλη αίρεια σημαίνει ότι εσύ μπορείς να αντιληφθείς αυτό που σου είπα τώρα, και η μεγάλη αίρεια στο θετικό της είναι εκείνη η οποία μπορεί και καταλαβαίνει και διαβάζει τους ανθρώπους σαν ανοιχτό βιβλίο. Ακόμα και κλειστό βιβλίο να είναι ο άνθρωπος, εσείς έχετε αυτή την ικανότητα. Αν θέλεις, ο καθένας βεβαίως με το δικό του τρόπο, με το δικό του στυλ, με τη δική του διαδικασία, η μεγάλη όμως η αίρεια είναι εκεί, διότι όλες οι απαντήσεις που ψάχνεις είναι μέσα σου. Ακόμα και αυτό που είπα για το γράμμα μη, ακόμα και αυτό που είπα για τις ενέργειες, μέσα σου καταλαβαίνεις τι θέλω να πω και τι εννοώ. Το μη, για να σε βοηθήσω λίγο ακόμα περισσότερο, μια και βγήκε η αίρεια, σημαίνει και μάγος, μάγισσα. Θα γίνεις λοιπόν με την πλευρά του φωτός, με την πλευρά του Θεού δηλαδή, ή του έξω από εδώ που λέμε. Γι' αυτό. Γιατί το γράμμα μη, μη νομίζεις, είναι συνηθισμένο. Δεν είναι σπάνιο, το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Όμως είναι μια υπόσχεση ότι η ψυχή έχει έρθει εδώ, εκείνη η ελεύθερη βούληση, όπου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμή τους με λάθος τρόπο. Ο υπότης ξυφών εδώ έρχεται να πάρει αποφάσεις. Έρχεται να φωτίσει με έναν πολύ ωραίο τρόπο αυτή τη μιέρεια εδώ, για να μπορέσει να διαβάσει καλύτερα το μυστήριο της ζωής. Διότι εσύ έχεις την ικανότητα να διαβάσεις το μυστήριο της ζωής, της δικής σου ζωής και των άλλων ανθρώπων, ναι, αλλά να δεις, να διαβλέψεις πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Έχεις βοήθειες όμως κιόλας στον δρόμο σου. Μπορεί αντίστοιχα να είναι μια γυναίκα η οποία σε βοηθάει, σου ανοίγει τα μάτια. Μπορεί να υπάρχει ένας άντρας ο οποίος και αυτός λοιπόν είναι και ορμητικός, μπορεί να είναι και σε ζώδια του αέρα ή οροσκόπος του αέρα, έρχεται εκεί με δύναμη και σε βοηθάει να πάρεις αποφάσεις. Και έχουμε και έναν βασιλιά μπαστούνι εδώ. Ένας χαλαρός, ωραίος τύπος, δες το εδώ, όπου τι έχει εδώ, καπνίζει και το πουράκι του, ωραίος, έχει βουλιάξει μέσα στο θρόνο του, του ανήκει δικαιωματικά, έχει πολεμήσει για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πουρο της νίκης, έτσι, να το πούμε έτσι. Πόσες πολλές φορές, αν έχεις δει κάποιους αθλητές που ανάβουν ένα πουρο γιατί έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελα, δεν ξέρω τι άλλο. Διότι θέλει να σου πει ότι τι το έχεις. Έχεις δύναμη, αυτό σου λέει εδώ. Έχεις δύναμη, έχεις ενέργεια. Αν δεν έχεις ενέργεια, πρέπει να βρεις ενέργεια με κάποιο τρόπο να την αποκτήσεις, να τη χτίσεις, για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή. Και πού σε πάει η ζωή? Σε πάει σε ωραία μέρη. Εδώ σε πάει. Πας να χτίσεις ωραία μέρη. Το 7 πεντάκτινο επίσης σημαίνει ότι, εδώ με την πρασινάδα και αυτά τα ωραία, σημαίνει ότι έχω χτίσει. Έχω φτιάξει πράγματα, έχω φτιάξει την περιουσία μου. Η περιουσία μου όμως τι σημαίνει? Η περιουσία σημαίνει, πρόσεξε να δεις, σημαίνει ο εαυτός μου, η ψυχή μου, οι ικανότητές μου, το εγώ μου, η ψυχοσύνθεσή μου, ο γάμος μου, ο ερωτάς μου, το παιδί μου, οι σπουδές μου, η δουλειά μου, η επαγγελματική μου εξέλιξη. Αυτά είναι κατακτήσεις που πήραν πολύ χρόνο σε σένα, διότι ναι, δεν έρχονται μια μέρα στην άλλη. Sorry, δεν γίνονται έτσι εύκολα. Όμως, εδώ αυτό το οποίο δείχνει, αγαπημένη μου, με αυτό που συντονίζεσαι εσύ, είναι εμπιστεύσου τη ζωή, εμπιστεύσου τη διαίσθηση, μπορείς να πάρεις αποφάσεις, έχεις ικανότητες, δύναμη και σιγουριά να έχεις αυτοπεποίθηση, κουράγιο. Αν είναι να σου δώσω μία συμβουλή, αυτό που βγαίνει είναι κουράγιο. Στη ζωή εσύ χρειάζεσαι κουράγιο, χρειάζεσαι δύναμη. Όχι το κουράγιο, κουράγιο που λένε έτσι στους άλλους, στους κακομοίριδες, όχι. Κουράγιο, δύναμη. Και θα καταφέρεις πάρα πολλά. Το έχεις. Τρίτη επιλογή. Εφαίριο μάτι. Το μάτι το οποίο είναι σου προστασία, μπορεί και βλέπει μέσα από
απίστευτα πράγματα, σκοτεινά, τα οποία νομίζουμε ότι δεν βλέπουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δουν μέσα από αυτό το πυκτό, πυκνό σκοτάδι, γιατί είναι θερικό το μάτι. Και ότι είναι θέρας, δεν το περιορίζει τίποτα. Υπάρχει εδώ το εθερικό επίσης, είναι ένα στοιχείο, πάει πολύ προς τον αέρα, αλλά στους αρχαίους Έλληνες και στις εσωτερικές αλχημικές, ας το πούμε έτσι, δίδαχες, ο εθέρας είναι το πεδίο στο οποίο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες. Εντάξει, ο αέρας σημαίνει επικοινωνία, ο αέρας σημαίνει τα λόγια, ο ανθρώπινος λόγος, ο εθέρας όμως είναι ο πνευματικός λόγος. Και το πνευματικό μάτι σημαίνει ότι συνδέεται με εκείνες τις διαστάσεις και σου φέρνει εσένα πληροφορίες. Φυσικά σημαίνει προστασία. Το φίδι σημαίνει προστασία από άλλους ανθρώπους και αρνητικές ενέργειες. Εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, το φίδι πετάει και μία θαλασσή φωτιά, η οποία είναι το ενεργειακό εκτόπισμα που σημαίνει μείνε μακριά. Απόθυση λοιπόν πνευματικών και όλας επιθέσεων. Και όχι μόνο αυτό, και με επιτυχία μάλιστα. Έξι μπαστούνι σημαίνει λοιπόν ότι έχεις τέτοια ενέργεια όπου μπορείς να νικήσεις τους εχθρούς οι οποίοι σε ζηλεύουν, σου έχουν κακογλωσιά, θέλουν το κακό σου. Εσύ είσαι νικητής, νικήτρια. Πάμε τώρα. Κάρμα. Είσαι μια ψυχή καρμική. Έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή λοιπόν. Έπρεπε να έρθει σε αυτή τη ζωή. Μισό λεπτό να πω κάτι. Όλοι έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή λόγω καρμικότητας. Εσύ όμως είσαι μια λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, διότι σημαίνει ότι η ψυχή σου έχει έρθει εδώ να δυσκολευτεί, να ξεπεράσει εμπόδια, αλλά όχι να μηδενίσει, να έχει θετικό κάρμα με σκοπό, αφού περάσεις την πρόκληση, τότε να σου ανοιχτούν νέοι δρόμοι. Εδώ σημαίνει ότι θα περάσεις από τα χαμηλά, αλλά θα πας και ψηλά. Ξέρω τι μου λες. Ρεσιακάς, συνέχεια στα χαμηλά είμαι. Όχι, δεν είναι έτσι. Περνάμε δυσκολίες, περνάμε πράγματα, αλλά είναι όμως να γυρίσουμε τον τροχό της τύχης εμείς. Και όταν λέω τροχός της τύχης εδώ, είναι ο πνευματικός τροχός της τύχης. Δεν είναι να κερδίσω λεφτά. Δεν είναι να μπορέσω να αγοράσω σπίτι. Δεν είναι να μπορέσω να πάρω το καινούριο αυτοκίνητο. Εντάξει, καμία σχέση. Εδώ είναι μόνο πνευματικά μαθήματα. Η εγκράτεια λοιπόν. Δύο μεγάλες αρκάνες εσένα που έχεις επιλέξει το εθέριο μάτι. Και είναι μία διαπίστωση εδώ και μία, αν θέλεις, ωραία, περίμενε, γιατί μου ήρθε να τραβήξω και τις υπόλοιπες κάρτες. Φανταστικό, 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 ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τι έχουν να σου πούνε εδώ πέρα αυτές οι πανέμορφες κάρτες. Είσαι μία ψυχή, μάλλον παλιά. Ας το πάρουμε έτσι. Μία ψυχή η οποία έχει έρθει με πάρα πολύ σοφία. Μία ψυχή η οποία έχει ευλογηθεί. Μία ψυχή η οποία ήρθε με ευλογίες εδώ σε αυτή την ενσάρκωση για να μπορέσει να κάνει τα δικά της θαύματα, να βοηθήσει ανθρώπους. Νέα ξεκινήματα σημαίνει ή νέα δικά σου ξεκινήματα να κάνεις με αυτές τις ευλογίες. Και επίσης δεν είναι τυχαίο, γιατί εδώ έχουμε τον αριθμό 10, μας κάνει 1 και εδώ 1. Ή να βοηθήσει τον εαυτό σου ή να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να κάνουν μόνοι τους καινούργια δικά τους ξεκινήματα. Είναι το παιδί σου, είναι ο άντρας σου, είναι οι γονείς σου, θέλουν να κάνουν ένα καινούργιο ξεκίνημα, είναι ένας φίλος σου, είσαι εσύ που θες να κάνεις ένα καινούργιο ξεκίνημα. Όλα λοιπόν, σου λέει, είναι γραμμένα. Όλα είναι εδώ στο σχέδιο της ζωής σου. Και έχεις επιλέξει λοιπόν το εθέριο μάτι που έχει και τον κύκλο. Γιατί και εδώ έχει κύκλο, και εδώ έχει κύκλο. Αλλά να θυμάσαι πάντα όμως ότι εδώ με την εγκράτεια έχεις πολύ μεγάλες ευλογίες και προστασία. Πρέπει όμως να νικήσεις, να ξεπεράσεις, να θεραπεύσεις, να δεις, να αναλύσεις, δεν ξέρω. Μία πολύ σημαντική κάρτα, η οποία είναι μικρή αρκάνα, σημαίνει δηλαδή ότι μπορείς να το κάνεις,
και είναι το 5-πεντάκτινο. Τι όλοι οι άνθρωποι, και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα, καθόμαστε και γκρινιάζουμε για τα λεφτά. Ειδικά όταν είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος παλεύει για το επιούσιον που λένε και δεν έχει πολλά εκατομμύρια στην άκρη για να νιώθει άνετος οικονομικά, μιζεριάζεις. Μιζεριάζουμε. Και λέμε ρε τον ένα, βρε τον τυχερό τον άλλον, βρε αυτόν που κέρδισε στο λότο τόσα εκατομμύρια. Ποιος είναι δεν ξέρω. Ποιος είναι αυτός που αυτό, εκείνο, τάλλο ή κάποιους ανθρώπους που βλέπουμε οι οποίοι μπορεί να κερδίζουν ή κάτι να κάνουν εν πάση περιπτώσει, να έχουν μια οικονομική άνεση και εμείς να λέμε ρε παιδί μου, εγώ πηγαίνω με το παλιό, το Toyota Yaris να πούμε αυτοκίνητο, τη βγάζει τη δουλειά του γιατί είναι σκυλή και ο άλλος μου πηγαίνει με το, τι να σου πω τώρα, με την BMW, την, κάτι, την M35 να πούμε ή δεν ξέρω, ή την Mercedes, την Brabus. Και να λες ρε παιδί μου, έχω γιατί ρε ένα μότορε ζωή, γιατί εγώ με το Starlet ή με το Yaris και ο άλλος ρε παιδί μου με την αμαξάρα. Γιατί έτσι είναι. Δεν φταίς πουθενά. Μην μιζεριάζεις. Μην ζηλεύεις, μην μιζεριάζεις. Ξεπέρασε το. Έχεις πάρα πολλά καλά. Έχεις τόσα πολλά πνευματικά, ψυχικά χαρίσματα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Μπορείς να ελκύσεις και χρήμα. Άσος πεντάκτινο σημαίνει ότι μπορείς να βγεις από τη μιζέρια σου. Μπορείς να αποκτήσεις και εσύ. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσεις τη σούπερα μαξάρα. Έχεις όμως τη δυνατότητα να έλξεις χρήματα. Έχετε υπόψη σου. Θα βάλεις όμως, πρόσεξε, καρμικά πρέπει να είσαι σωστή. Μην κοροϊδέψεις τους ανθρώπους. Ναι, μπορεί να είσαι εύκολος στους δρόμους για να πάρεις λεφτά, αλλά μην τους κοροϊδέψεις. Διότι θα σου έρθει κατραπακιά. Και από εκεί που έχεις λεφτά, δεν θα έχεις λεφτά. Θα στα πάρει η ζωή με έναν περίεργο τρόπο. Εγώ οφείλω να σου το πω. Να, τώρα πώς και τι για τον καθένα, σου έρθει η εφορία και να σε χτυπήσει ανεπανόρθωτα εκεί που το περίμενε. Μπορεί να σου έρθει κάπου θαμμένο ένα χαρτί από κάτι ξεχασμένο το οποίο ξεθάφτηκε και σου έρχεται να πληρώσεις ένα μεγάλο πρόστιμο για μια κληρονομιά που την πήρες μέσα από τα χέρια των αλλωνών. Η ζωή ξέρει πολύ καλά να στα φέρνει έτσι και μετά να λέμε αχ γιατί να συμβεί αυτό σε μένα. Εδώ το μήνυμα είναι ότι σε αυτή τη ζωή ναι μεν έχουμε τις ευλογίες του Θεού, ναι μεν έχουμε ευλογίες, προστασία κτλ. Αλλά όμως συναθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή κάνουμε και εμείς πράγματα, προσέχουμε και εμείς να είμαστε σωστοί, σωστές, να μην κάνουμε πονηριές. Η ζωή θα στο φέρει με κάποιο τρόπο και μπορεί να μην το αντιληφθείς, εντάξει. Μπορεί κάτι άλλο να χάσει. Π.χ. λέω ένα extreme παράδειγμα. Μπορεί εσύ να έκλεψες, λέω τώρα, και να πήρες μια κληρονομιά και μετά κάποιοι άσχετο από το πουθενά κλέφτες ή να μπουκάρουν στο σπίτι, χτύπα ξύλο που λένε κτλ. Προστασία αυτού του αυτού ή να σου κλέψουν το αυτοκίνητο. Δύο φορές μάλιστα. Να στο πάρουν το ένα, είχες και ένα δεύτερο. Αυτά συμβαίνουν στους ανθρώπους και πολλές φορές λένε παιδί μου, μα γιατί σε μένα, μα γιατί έτσι και δεν μπορώ να το συνδυάσουμε. Εάν χάνεις λεφτά, εάν χάνεις πολλά λεφτά, είναι τρύπια πραγματικά η τσέπη σου, είναι ενεργειακό φαινόμενο, χρειάζεται να το προσέξεις. Και κυρίως αυτό πώς το κλείνουμε, δεν το κλείνουμε μόνο με «Α, ωραία, ας κάνω ένα διαλογισμό ή ας πάρω κρυστάλλους για να μην χάνω». Όχι. Γιατί όλα λειτουργούν για το ανώτερο καλό. Πρόσεξε. Για το ανώτερο καλό. Αν εσύ επιμένεις, χρειάζεται προσοχή. Έχεις τόσες ευλογίες, τόσες ικανότητες, τόσα πράγματα, μπορείς να τα καταφέρεις και ναι, μπορείς να βγάλεις λεφτά. Στις δικές σου δυνάμεις. Πρόσεξε τη μιζέρια. Βγες από τη μιζέρια γενικά. Αυτό είναι που κάπου χτυπάει τον εγωισμό σου και σε τρελαίνει. Γιατί ο άλλος και όχι εγώ. Μην μπαίνεις σε αυτό. Κοίτα μόνο τον εαυτό σου, μόνο την πάρτη σου να τα καταφέρεις εσύ. Πάμε τώρα στην αρκανική σπήρα. Αποκάλυψη λοιπόν εκείνων των μυστηρίων, υψηλή πνευματικότητα, το αρκάνιο, ο αρκάνους, το αρκάνιον είναι το μυστικό. Είναι όλα εκείνα τα μυστικά. Λοιπόν, και η σπήρα, την οποία τόσο πολύ και εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ γεωμετρικά ως σχήμα, οι κύκλοι σπήρες και αυτά,
Όμως, για να δω, όσοι το επιλέξετε, εμείς λοιπόν, τι ζόρια τραβάμε. Τι έχει να μας πει. Για να δω. Υπότης μπαστούνι. Ενέργεια και δύναμη. Μπες στο χορό. Γίνε ένα με τη ροή της ζωής εκεί που σε πάει. Έχεις πολλή ενέργεια και πολλή δύναμη και πολύ πάθος για ζωή. Μία βασίλισσα κούπα. Μεγάλη προστασία. Θα μου πεις τι λέω τώρα. Λοιπόν. Εδώ δείχνει δύο πολύ γοητευτικούς ανθρώπους. Εντάξει. Δεν θα πω κούκλους, κούκλες, δεν θα πω σούπερ μοντέλα. Όμως εδώ είναι δύο κάρτες οι οποίες στα ταρό δείχνουν και την ομορφιά. Και την εσωτερική και την ενεργειακή. Λέμε τι ωραία ενέργεια, και εδώ τι ωραία ενέργεια, τι γλυκός άνθρωπος, τι γλυκιά κοπέλα, τι γλυκιά γυναίκα. Και εδώ πω τι ωραίος άντρας, ας το πούμε, πόσο έτσι ωραίος, κοινωνικός, ανοιχτός, εκφραστικός, δεν ξέρω τι άλλο. Δείχνει όμως και έναν ωραίο συνδυασμό περίεργο, πρόσεξε να δεις, φωτιά με νερό. Έχεις ακούσει για κάτι παράξενους αστρολογικούς καρμικούς συνδυασμούς, π.χ. εγώ καιρός μελέων. Ναι, ναι. Αν μου πεις τόσο αντίθετη, τόσο διαφορετική, ναι. Αν τα βρούνε, εξαρτάται, είπαμε, από το προσωπικό σχέδιο και από το προσωπικό χάρτη του καθενός, είναι ένας τέλειος συνδυασμός. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πολύ γλυκές κάρτες, το 3 και το 4, το 25 και το 38, το οποίο μας δείχνουν ότι, κοίταξε να δεις, έχεις πολλά χαρίσματα. Συνδυάζεις πάθος, αλλά και μια ήρεμη δύναμη. Είδες τι ώρα που τα λέμε. Έχει βγει επίσης ένα 9-9 πεντάκτηνο. Μοναχική τύπη. Από επιλογή όμως. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντέξουν και να κάνουν δικά τους πράγματα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ταλέντο του να βλέπουν μακριά. Εδώ μιλάμε και για καρμικές σχέσεις που έλεγα προηγουμένως, γιατί εδώ είναι και μια κάρτα καρμική. Εδώ κυρίως μιλάμε τώρα για ζώδια της γης και κυρίως όμως για ζώδιο Παρθένος. Εδώ μιλάμε για ζώδια ή οροσκόπους φωτιά. Εδώ μιλάμε καθαρά για ζώδια του νερού. Και εδώ τώρα μιλάμε για γη. Τι έχουμε εδώ? Ενέργεια και πάθος. Εδώ έχουμε ηρεμία, καλοσύνη. Εδώ όμως τι έχουμε? Και επιτυχίες. Και επαγγελματικές επιτυχίες και αναγνώριση. Αλλά έχουμε επίσης και τη δυνατότητα ότι να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Αν παρατηρήσεις, και οι τρεις κάρτες δείχνουν τρεις φιγούρες οι οποίες στηρίζονται στα πόδια τους. Και μετά καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά με το 6 λοιπόν πεντάκτηνο ότι σε αυτό το σύμπαν, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την πλάση, όλα είναι ένα θέμα, δίνω και παίρνω. Τελείως. Είναι κάρμα. Και το λέω και το πιστεύω εγώ. Δίνω, παίρνω, δεν ξέρω πολλές φορές κάποια πράγματα πώς μου έρχονται και τι κάρμα κλείνει σε κάτι καλό, ας το πούμε, που έκανε και σε κάτι κακό, έτσι. Να το βάλουμε και αυτό. Γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και το χρόνο που θα έρθει και την έντασή του. Γιατί αν κάνω κάτι πολύ κακό, είναι λογικό κάποια στιγμή στο χρόνο μπορεί να μου δοθούν οι ευκαιρίες να μην το κάνω σαν μήνυμα, αλλά εγώ να το αγνοήσω. Αλλά εδώ αυτό λέει, ισορροπίες. Δύο κάρτες που σημαίνουν δίνεις πάρα πολύ σημασία στο πρακτικό κομμάτι, δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στα επαγγελματικά, στο χρήμα, σου αρέσει το χρήμα, η ασφάλεια του χρήματος, ναι, είναι γεγονός αυτό, εντάξει. Από την άλλη όμως σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, για να πάρεις πρέπει και να βοηθήσεις ανθρώπους. Η βοήθεια μπορεί να έρθει με πολλούς τρόπους. Εδώ δείχνει, δίνω λεφτά. Εδώ όμως δίνει και μια ζυγαριά που σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει προσέχω τις σχέσεις, κρατάω ισορροπία, σημαίνει επίσης ότι απέναντι στους ανθρώπους είμαι και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είμαστε και λίγο διπλωμάτες, και δεν το λέω με την κακή την έννοια, έτσι, και λίγο συμβιβαστικοί και λίγο υποχωρητικοί σε αυτά που μας λένε. Οκ, γιατί έχουν ένα δικαίωμα και αυτοί να
κάνουν τα δικά τους, ας πούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα επίσης, πρόσεξε να δεις τι έχουμε εδώ, κρυφούς αριθμούς. 11, το βλέπεις το 11, έτσι, να στο φέρω να το δεις αν το βλέπεις. Έχουμε το 11. Εδώ έχουμε πάλι ένα άλλο 11, είναι κρυφός αριθμός, είναι κρυφή αριθμή στα ταρό αυτά. Και επίσης έχουμε και έναν άλλο κυρίαρχο αριθμό που είναι 77. Όταν έχεις λοιπόν τρεις κυρίαρχους αριθμούς σε ένα deck, σε μία ανάλυση, σημαίνει υψηλές δονήσεις. Σημαίνει αφουγκράζομαι, καταλαβαίνω, κατανοώ όλα εκείνα τα μυστήρια. Εντάξει. Σημαίνει επίσης ότι έχεις τη δυνατότητα, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το δικό μας αισθητήριο, να το πω έτσι, να χτίσουμε γερές βάσεις, να είμαστε προσγειωμένοι άνθρωποι, όχι τίποτα κεντρική τρελά πράγματα, εντάξει, προσγειωμένοι άνθρωποι, στο εδώ και στο τώρα, πρακτική. Έχουμε επίσης και πολλές βοήθειες. Όταν, γι' αυτό λέμε καρμικά εδώ, όταν το χρειαστείς, από εκεί που δεν το περιμένεις, εδώ δηλαδή, το γεράκι που υπάρχει εδώ, σημαίνει θα πετάξει, θα κοιτάξει, θα βρει τον άνθρωπο που είναι ο κατάλληλος για σένα, θα τον εντοπίσει και με έναν εντελώς περίεργο προσδόκητο τρόπο θα έρθει να σε βοηθήσει. Μπορεί να είναι άγνωστος, μπορεί να είναι ένας παλιός γνωστός, μπορεί να είναι ένας φίλος από τα παλιά, μπορεί να είναι ένας παλιός συνάδελφος που δεν είχατε και πάρα πολύ επαφή, γιατί εδώ δείχνει και μια απόσταση, έτσι, και να βοηθηθείς. Το μήνυμα λοιπόν, αγαπημένα, αγαπημένη μου, είναι ότι αυτή η σπήρα ανακατεύει τους ανθρώπους, τους φέρνει κοντά σου για να τους βοηθήσεις και να σε βοηθήσουν. Εντάξει. Αυτά, αγαπημένοι, αγαπημένες, θα τα πούμε πολύ σύντομα.